ματαιώθηκαν η διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για το φιλόδοξο έργο της μελέτης, χρηματοδότησης και τεχνικής διαχώρησης των 13 νέων σχολικών μονάδων στη Ρόδο και ειδικότερα η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Χθες, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, συνεδρίασε εκτάκτως διαπεριφοράς και με τη μορφή του κατεπήγοντος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με αυτό ως κυρίαρχο θέμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη της μείζωνος μειοψηφίας στην Επιτροπή και συγκεκριμένα οι κύριοι Νίκος Γιαννάς, Γιάννης Κοροναίος και Μιχάλης Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν με επιστολή τους ότι απέχουν συνειδητά από την ψηφοφορία των θεμάτων, αναφέροντας ότι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκμέρουσα συνεχιζόμενη υποβάθμιση της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου, αφού βαφτίζονται θέματα ως κατεπήγοντα, αποδοχή χρηματοδοτήσεων και θέματα σοβαρά και σημαντικά για τον τόπο, όπως αυτό της ματέωσης διακήρυξης και όρων δημοπράτησης και τα λοιπά για την κατασκευή και τεχνική διαχείριση 13 σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου, αντιμετωπίζονται με υπέρμετρη προχειρότητα, δημιουργώντας επιπλέον καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για τον τόπο, το οποίο ως γνωστό σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε πολιτικά κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2014 έως 2019. Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία απήχε και το μέλος της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Παντελής Προυσάλογλου.